Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο με Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώ, τον Τάσο Παπά και Γιώργο Τερζή. Είχαμε αφήσει την κουβέντα στην οικονομία στο πρώτο μέρος. Από εδώ θα ξεκινήσουμε και πάλι. Και επειδή συζητάγαμε νωρίτερα, κύριε Υπουργέ, τις αιτίες της απομάκρυνσης του κόσμου, τουλάχιστον στις πρόσφατες ευρωεκλογές, από το κυβερνών κόμμα. Θα γυρίσω λίγο πιο πίσω εγώ. Θα πάω στην περίοδο που ήσασταν αντιπολίτευση, τότε που ήσασταν στο πεζοδρόμιο και ασκούσατε κριτική με πλακάτ, φωνές κατά των μνημονίων, κατά των θεσμών και το τι πρεσβεύουν εδώ στην χώρα μας. Όταν μετά γίνατε κυβέρνηση, συνομιλήσατε με τους θεσμούς. Μάλιστα, Τρόικα ήταν η ονομασία νωρίτερα. Βαφτίστηκαν θεσμοί στη δική σας περίοδο. Επικαλεστήκατε τους οίκους αξιολόγησης στην πορεία. Δεχθήκατε με χαρά τις όποιες θετικές κριτικές ήρθαν από τα συγκεκριμένα ιδρύματα και αφορούσαν τη δική σας περίοδο διακυβέρνησης. Τελικώς, μήπως υποστήκατε μία μετάλλαξη η οποία ήταν πέραν του αναμενόμενου και από τον κόσμο, αυτή την ταύτιση ενώ με τους θεσμούς από ένα κόμμα το οποίο το είχαν συνηθίσει διαφορετικά? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε νομίζω το χρόνο να αναλύσουμε σοβαρά την πρώτη κυβέρνηση και ούτε νομίζω είναι ο χρόνος και ο τόπος να το κάνουμε αυτό. Αλλά εμείς μετά από το Σεπτέμβριο είχαμε μια πολύ σαφή πολιτική. Είχαμε ότι για να μπορούν να υποστηρίξουμε το λαϊκό κόσμο και κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων και όσο πιο πολύ μπορούμε και αυτό να επεκτείνεται. Μην ξεχάσετε, να μην το πω έτσι. Είχαμε τρία καλάθια. Κάποια πράγματα του μνημονίου που ήταν συμφωνημένα να ξεμπερδεύουμε γρήγορα για να μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια και να έχουμε πολύ περισσότερους βαθμούς ελευθερίες όπως έχουμε τώρα. Ένα κομμάτι που ήταν για τη διαπραγμάτευση. Και εκεί δεν κάναμε πράγματα μόνο για τους κοινωνικά αποκλεισμένους και τους άνεργους. Σας θυμίζω ότι το Δουνουτού και οι θεσμοί θέλανε το νόμο Κατσέλη, που μετά έγινε νόμος Κατσέλη Σταθάκη, να υποστηρίζει μόνο τους ανθρώπους που είχαν το εισόδημα του ΚΕΑ. Και εμείς το ανεβάσαμε αυτό να υποστηρίζει τους ανθρώπους που είχαν εισόδημα μέχρι 30.000. 30.000 με οποιοδήποτε ορισμό θα βάλετε, είναι και μεσαία τάξη. Άρα είχαμε ένα μεσαίο καλάθι, πράγματα διαπραγμάτευση, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Κάποια κερδίσαμε, όπως το νόμο Κατσέλη Σταθάκη, κάποια χάσαμε, όπως το ΕΚΑΣ. Και είχαμε, συγγνώμη να τελειώσω, γιατί αλλιώς δεν έχει έννοια, το τρίτο καλάθι ήταν πράγματα εκτός του μνημονίου. Που και εκεί είχαμε πράγματα που πήγανε καλά, δηλαδή νομίζω στα δικαιωματικά δεν μπορεί πια η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι είναι μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Δεν μπορεί να είσαι φιλελεύθερη παράταξη που δεν ψηφίζεις για την ηθαγένεια των παιδιών. Δεν μπορεί να είσαι φιλελεύθερη παράταξη που δεν ψηφίζεις το σύμφωνο συμβίωση. Άρα αυτή ήταν η στρατηγική που εξυπηρετήσαμε. Και την εξυπηρετήσαμε για να βγούμε γρήγορα από τα μνημόνια. Την εξυπηρετήσαμε για να προστατέψουμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε και το εξυπηρετήσαμε να κάνουμε και θεσμικές αλλαγές, να στηρίξουμε το κράτος, να το προστατέψουμε από διαφθορά. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στη τιμή του φαρμάκου, για πώς μοιράζονται τα ΕΣΠΑ, για πώς μοιράζονται, πώς γίνονται οι επενδύσεις, να είναι και ψηφιακά. Δηλαδή, ακόμα και στο κοινωνικό τομέα, πριν έρθουμε εμείς, ήταν 150 ταμεία που δίναν τα κοινωνικά επιδόματα. Τώρα υπάρχει ένα και γίνεται ψηφιακά. Αφήστε να τελειώσω. Δεν χρειάζεται δηλαδή για το επίδομα στέγασης πια να ακούσεις να έχεις το αυτί του υπουργού, του γενικού γραμματέα, του βουλευτή της περιοχής του για να το πάρεις αυτό. Γίνεται αυτόματα μέσα από ψηφιακό τρόπο με διαφάνεια. Όλα αυτά έχουν αλλάξει το τοπίο σε πάρα πολλούς τομείς. Να το δεχτώ αυτό το οποίο περιγράφεται. Αυτό μεταφραζόμενο αυτό σημαίνει τι? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενηλικιώθηκε ερχόμενος στην κυβέρνηση, πολιτικά ορίμασε και βάδισε σε ένα μονοπάτι το οποίο νωρίτερα δεν πίστευε, αλλά συνειδητά αποφάσισε να κάνει μια στροφή? Ναι, αλλά με ένα μεγάλο αλλά. Ποτέ μην ξεχνώντας ποιες κοινωνικές τάξεις υποστηρίζουμε.
Ποτέ να μην ξεχνάμε, δηλαδή στη διαπραγμάτευση για 4 χρόνια με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, κανένας της διαπραγματευτικής ομάδας δεν ξεχνούσε για ποιον είναι εκεί, για ποιους ανθρώπους είναι εκεί, για ποια νέα παιδιά είναι εκεί. Ποτέ δεν το ξεχάσαμε αυτό. Και αυτό φαίνεται και στη κοινωνική, στη κοινωνική βάση που μας υποστηρίζει. Εκτός από τα άλλα υπάρχουν και τα αν. Με τα αν της ιστορίας πώς τα πάτε? Ποια αν? Θα πω ένα συγκεκριμένο, ναι, αν τώρα. Πείτε, ναι. Αν το όχι του δημοψηφίσματος ήταν και όχι στο πρόγραμμα που μας προτείνανε και δεχόμασταν την πρόταση Σόιμπλε, φύγετε για λίγο από, από το ευρώ, νοικοκυρευτείτε και επιστρέφετε. Θα είχαν γίνει 2 πράγματα. Πρώτα, θα είχε διαλυθεί όλο το ευρώ, η Ευρωζώνη. Είναι βαθιά μου πίστη και αυτό το πιστεύουν πάρα πολλοί υπουργοί οικονομικών τώρα πια στο Eurogroup που πηγαίνω. Δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Άρα είχαμε διαπραγματευτικό όπλο τώρα. Σε αυτό. Δεύτερον, θα ήταν. Όχι, δεν έχει σχέση όμως τι ισχύει. Έχει σχέση τι πιστεύει ο Σόιμπλε ότι ισχύει. Ο Σόιμπλε δεν το πιστεύει αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, το σχέδιο να πάμε έτσι πως υπονοείτε εσείς ήταν να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Αυτό ήταν το σχέδιο, δηλαδή, του Βαρουφάκη. Όχι, δεν ήταν το σχέδιο του Βαρουφάκη, κάνετε λάθος. Ήταν το σχέδιο του Σόιμπλε. Καθαρότατα. 2 φορές το κατέδεσε. Μία το 12, όπως έχει πει ο κ. Βενιζέλος, και μία το 15. Ακριβώς. Ναι. Άρα το δεύτερο που θα συνέβαινε ήταν μια απόλυτη καταστροφή για την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί άλλο είναι να φύγει από το ευρώ το 10, που και εκεί δεν θα ήμουν υπέρ, αλλά εκεί έχει μια λογική, γιατί θα κάνεις μια υποτίμηση, μια φορά, ενώ εμείς είχαμε κάνει την εσωτερική υποτίμηση εντός του ευρώ, είχαμε χάσει 24% του ΑΕΠ εντός του ευρώ. Και αν φεύγαμε με υποτίμηση, γιατί για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς δουλεύει η υποτίμηση, μειώνοντας τους μισθούς. Αυτό είναι δεν είναι μαγικό τρίκ η υποτίμηση. Άρα θα είχαμε μια άλλη υποτίμηση που θα χάναμε άλλα 10, 15, 20% του ΑΕΠ. Νομίζω θα ήταν η απόλυτη καταστροφή και δεν μπορώ καν να προβλέψω τι θα ήταν οι πολιτικές συνθήκες αυτό. Η αριστερά δεν είναι να κάθεται στη γωνία και να κάνει κριτική. Η αριστερά, κατά τη δική μου άποψη, είναι όταν είναι δύσκολα τα πράγματα να είναι εκεί και να δίνει λύσεις. Ήταν πολύ εύκολο να φύγω κι εγώ και να κάνω κριτική από αριστερά. Διατρέχει τον κίνδυνο της ενσωμάτωσης και της αφομοίωσης. Πάντα υπάρχει αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό και πρέπει να είσαι στοχευμένος στην πολιτική σου και να έχεις κοινωνικές ρίζες. Τι είναι το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος? Είναι της πολιτικής αντιπροσώπευσης. Γιατί έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Βρετανία που ήρθε 5ο κόμμα το συντηρητικό, 4 ευρωβουλευτές και μαζί με τους εργατικούς έχουν λιγότερο από το 2ο κόμμα τους νεοφιλελεύθερους? Γιατί δεν αντιπροσωπεύουν αυτά τα κόμματα ζωντανές κοινωνικές ομάδες. Σε αυτή τη συζήτηση που έχετε ανοίξει, συγγνώμη πάνω τώρα, αλλά το σενάριο που ακούγεται ότι μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, ήδη μιλήσατε κολακευτικά για την ισπανική, ας πούμε, σοσιαλδημοκρατία, που δεν ήταν ο βασικός σας σύμμαχος στην αρχή της διαδρομής, υποδέμος ήταν. Είσαστε ένα κόμμα το οποίο συμμετέχετε ως παρατηρητές στους σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης. Ακούγεται λοιπόν ότι μετά τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να σηματοδοτήσει και ουσιωδώς την τοποθέτηση πια του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το χώρο, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό εσάς πώς σας ακούγεται, πώς θα το βλέπατε? Άσχημα. Θεωρώ ότι... Με τη σημερινή σοσιαλδημοκρατία. Θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται μία μεγάλη σοσιαλδημοκρατική οικογένεια. Χρειάζεται αριστερά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα με τη δική τους παράδοση, με τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες. Χρειάζεται πράσινους οικολόγους που έχουν τη δική τους παράδοση και τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες, και μια αριστερά που παρομοίως έχει τη δική τους παράδοση. Άρα θεωρώ πολύ καλό πράγμα αυτό που γίνεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με συμμαχίες. Και στη Δανία από σήμερα. Και στη Δανία. Θα ήθελα να γίνει στην Ελλάδα, αλλά βλέπω ένα κοινάλ που δεν μπορεί να ξεφύγει. Έδιωξε τον κύριο Βενιζέλο χωρίς να αλλάξει την πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορεί, όταν έχεις μια οικονομία και μια κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα, να θεωρείς ότι το βασικό
πρόταγμα για τη σωστημοκρατία να είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους του ΚΙΝΑΛ που να είναι αδιάφοροι, και ελπίζω να μην είναι αδιάφοροι στην κάλπη, μεταξύ να έχεις Υπουργό Εργασίας στην Έφη Αξιόγλου ή να έχεις τον κύριο Βρούτση. Να έχεις Υπουργό Υγείας τον κύριο Ξανθό ή να έχεις Υπουργό Υγείας τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι τόσο διαφορετική η προσέγγιση και τόσο διαφορετική η αγωνία αυτών των υπουργών και για την υγεία και την εργασία, και εργασία με δικαιώματα, να μπορεί το ΣΕΠΕ να πηγαίνει σε λογιστικά γραφεία, σε ελεγκτικά γραφεία και να λέει δεν γίνεται να δουλεύουν τα παιδιά ακόμα και καλούτσικο μισθό 1.200 ευρώ και να δουλεύουν από τις 9 μέχρι τις 9. Δεν γίνεται αυτό. Για να συνεχίσω αυτό που είπε ο Τάσος σε ό,τι αφορά το κοινάλι. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, παντού αλλού η ριζοσπαστική αριστερά στην Ευρώπη είναι ιταλίστια. Ένα είναι αυτό, αλλά μην πάμε εκεί, Τάσο. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε, δεν το λένε ούτε οι σοσιαλδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες εκτός θέλουν και αυτή τη συμμαχία. Μάλιστα, κάτι που έγινε κάτω από τον κύριο Παπαδημούλη και άλλους, το Ούντο Μπούλμαν, που ήταν το προοδευτικό κόκκος, δεν ξέρω να το μεταφράσω κόκκος, ή προοδευτικό γκρουπ, ας πούμε, ομάδα, που ήταν πράσινοι, σοσιαλδημοκράτες και αριστεροί, και έχει αλλάξει την ατζέντα στην Ευρωβουλή, αλλά και βοήθησε και πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, ειδικά οι αριστεροί, αλλά και οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες, μας βοήθησαν πολύ στη διαπραγμάτευση τότε που ήμασταν απομονωμένοι. Μας βοήθησαν πολύ. Δηλαδή αυτό το κόκκινο-κόκκινο-πράσινο, να το πω σχηματικά, τα τρία χρώματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και οικολογία, οι πράσινοι νομίζουν είναι πιο πλούσιο με διαφορετικές ταυτότητες να συμφωνούν σε κάποιες προτεραιότητες, παλά να φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα σούπα που δεν θα καταλαβαίνει κανένας. Να το βάλω λίγο σχηματικά, Υπουργέ, αυτό εγώ, παίρνοντας τη σκυτάλη και την πάσα από τον Τάσο, έτσι όπως το περιέγραψε την πρώτη φορά στην ερώτησή του. Αν το δούμε στον εδώ, τον μικρό κόσμο, τον ελληνικό, το τελευταίο διάστημα τι βιώσαμε, ένα διαγωνισμό μεταξύ του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ να τραβήξει ό,τι μπορεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και αντιστοίχως ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ακούσει ότι προσπαθεί να διεμβολήσει το κέντρο, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από το κίνημα αλλαγής. Τελικώς, αν το δεις αυτό στο τέλος της ημέρας, μήπως είναι συγκοινωνούντα δοχεία και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται. Εγώ δεν συμφωνώ με τον τρόπο που βάλατε την ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι γίνονται παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ανακατατάξεις. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να τσιμπήσει ή το ΚΙΝΑΛ προσπαθεί να τσιμπήσει. Προφανώς το κάθε κόμμα θέλει και περισσότερους ψηφοφόρους και περισσότερα αξιόλογα στελέχη. Αυτό που γίνεται είναι τόσο σημαντικές οι διαχωριστικές γραμμές που από μόνο του δημιουργεί ανακατατάξεις. Δηλαδή οι πρέσπες που συγκίνησε ένα κεντρό κόσμο, δημιούργησε την προοδευτική συμμαχία. Γιατί ένας κόσμος που ήταν κοντά στο ΚΙΝΑΛ ή ήταν κοντά στο ποτάμι, δεν μπορούσε να αντέξει αυτή τη γραμμή που είχε το ΚΙΝΑΛ για τις πρέσπες. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που δεν την αντέχουν αυτή τη γραμμή. Η προοδευτική συμμαχία απέφερε τα ζητούμενα για το, κοιτάξτε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο μπορεί μια προοδευτική συμμαχία που άρχισε το 2019 όταν γινόταν το θέμα των πρεσπών. Αλλά δεν ήταν όμως ένα πολιτικό τρίκ για να πάμε σε εκλογές. Ήταν φυσικό ακόλουθο κοινωνικών διεργασιών που γίνονται όταν τίθονται τέτοια θέματα. Ένας από τους λόγους, πάντως, συγγνώμη, ένας από τους λόγους, ο βασικός λόγος που το ΚΙΝΑΛ έχει μια πολιτική και επιθετική τακτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στη λεγόμενη προοδευτική παράταξη. Δεν είναι το κόμμα κορμός της παράταξης. Ένας από τους λόγους όμως, εκτός από αυτόν που είναι ο βασικός, είναι ότι εσείς ήσασταν επίοικης, θα έλεγα εξοργιστικά επίοικης, με την περίοδο Καραμαλή. Κοιτάξτε, εγώ. Όχι εσείς προσωπικά, λέω ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω από τις αναλύσεις μας, από τις αποφάσεις κεντρικών επιτροπών και συνεδρίων, ανακοινώσεις της πολιτικής γραμματείας, ότι δεν μπαίνουμε στην ιστορία ποιος φταίει περισσότερο για την κρίση.
Δηλαδή 8 χρόνια ήταν υπουργός ο κύριος Σιμίτης, 6 χρόνια ήταν ο κύριος Καραμαλής. Δεν είναι λογικό να θεωρείτε ότι τόσο μεγάλη κρίση έφταιγε αποκλειστικά ο ένας ή ο άλλος. Είναι, δηλαδή βγαίνει καθαρά σχεδόν με μαθηματική έννοια ότι και οι δύο έχουν βαρύτατη ευθύνη ότι φτάσαμε στην κρίση του 2009-2010. Και όλη η συζήτηση αν ο κύριος Γεωργίου άλλαξε τα στοιχεία ή δεν άλλαξε τα στοιχεία, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι, γιατί το είχαμε και αυτή τη συζήτηση πριν. Την αξιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πολιτικά, το αντιλαμβάνεστε. Αν το έλλειμμα το 10 ήταν 12 ή 15 είναι το θέμα. Εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γεωργίου, ήταν 15. Αλλάζει κάτι. Δηλαδή και 12 να ήταν, ξέρετε τι σήμαινε 12 και 15. Πάνω από 30 δις. Εδώ συζητάμε με τη Νέα Δημοκρατία, μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα δις εδώ, 1,5, 2, 3. Εκεί μας φέρανε να είμαστε μείον 30 δις στα δύο κόμματα μαζί. Το καταλαβαίνετε τι αριθμός μιλάμε. Ναι, 30 δις μιλάμε. Αυτή τη συζήτηση... Άρα δεν είναι ότι εμείς είμαστε, κλείνω το μάτι της Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Είναι σαφέστατα. Είναι σαφέστατο ότι φταίνε και οι δύο. Γιατί και οι δύο ήταν με το πελετειακό κράτος. Και οι δύο κάνανε χρέη, κομματικά χρέη που τώρα θέλουν να τα ξεπλύνουν με το τρίγωνο, με τις τράπεζες. Έτσι δεν γινότανε οι τράπεζες και το... Υιοθετήσατε όπως σας κατηγορούν τις κακές πρακτικές αυτού του παλαιού συστήματος όπως το αποκαλούσατε στις προηγούμενες εκλογές. Υιοθετήσατε. Κάναμε θεσμικές αλλαγές. Το λέω γιατί είδαμε πολλούς περισσότερους ας πούμε συγγενείς σε θέσεις ευθύνης. Αστειεύεστε. Όταν αστειεύεστε. Επειδή ενδεχομένως ήρθατε. Να σας πω κάποια ονόματα στη Βουλή. Να σας πω κάποια επώνυμα στη Βουλή. Τι εννοώ, θα το καταλάβετε. Επειδή ήρθατε με φόρα από ένα κόμμα του 3-4-5% σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, είναι ενδεχομένως και λογικό να πάρεις αυτούς που εμπιστεύεσαι. Και αυτοί που εμπιστεύεσαι είναι αυτοί που ξέρεις. Ο σύζυγός σου, το παιδί του άλλου υπουργού. Μήπως τελικά το υπενήθηκε και με κάποιο τρόπο ο Πάνος και ο Τάσος στις ερωτήσεις του. Μήπως τελικά μπαίνοντας στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ενδεχομένως και πιο άτσαλα. Αυτά που κατηγορεί τους άλλους ότι κάνανε επί 40 χρόνια. Να βάλω μια κουβέντα, μια κουβέντα σε αυτό, το οποίο χτύπησε άσχημα στην κοινωνία, η Βουλή, οι μετατάξεις. Να το πάρουμε ένα-ένα και θα σας πω και για τη Βουλή. Εμείς θωρακίσαμε. Το βασικό μας αίτημα ήταν να θωρακίσουμε. Σας έδωσα το παράδειγμα για τις κοινωνικές παροχές. Οι κοινωνικές παροχές επί Πασόκ και Νέα Δημοκρατία πριν από το 2008 για παροχές που δικαιούσαν έπρεπε να έχεις μέσον και καθυστερούσαν. Τώρα έχουμε ένα ταμείο για όλες τις παροχές, είτε είναι για τη στέγαση, είτε είναι για το παιδί, είτε είναι για την υγεία, ένα ταμείο που γίνεται με ψηφιακά. Είναι αυτό θωράκιση του συστήματος να μην γίνονται αυτά τα πράγματα? Είναι ή δεν είναι θωράκιση? Όπως γίνονται τα ΕΣΠΑ τώρα με διαφάνεια, πάλι ψηφιακά, ή και πριν γινότανε χρειαζόταν ένα μέσον, δεν είναι θωράκιση του συστήματος? Είναι θωράκιση του συστήματος. Εκεί δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση. Αλλά προφανώς υπήρχαν και πράγματα που γίνανε λάθη και ακόμα και της Βουλής. Μην ξεχάσετε ότι τη Βουλή δεν ήταν νέες θέσεις εργασίας αυτές. Ήταν άνθρωποι που ήταν το 4, το 6, το 8, το 10 στη Βουλή και είχαν άλλη οργανική θέση και όλα τα κόμματα συμφωνήσανε κάποιοι από αυτοί να είναι τώρα μόνιμοι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Δεν είναι το ίδιο παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο παράδειγμα. Προφανώς δεν είναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι της θέσης ότι όλοι της Νέας Δημοκρατίας είναι μπαγαπώντες και όλοι οι δικοί μας είναι άγιοι. Ούτε φαντάζομαι και σοβαροί άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν το θεωρούν το ανάποδο. Για μένα όμως το κυρίαρχο είναι πώς θωρακίζεις το σύστημα. Δηλαδή πριν από τον Ξανθό η τιμή του φαρμάκου ήταν απόφαση του Υπουργού. Τώρα υπάρχει ανεξάρτητη διαφανή διαδικασία για πώς γίνονται οι τιμές των φαρμάκων. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Μήπως θα ήταν καλύτερα για ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να κυβερνήσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις?
Ο Μάρξ, αφού μου λέτε συνέχεια που μου βγαίνετε από αριστερά, λέει οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους, αλλά όχι κάτω από τις συνθήκες που επιλέγανε. Αλίμονο αν η αριστερά έλεγε «Α, τώρα δεν θέλω να κυβερνήσω, όταν είναι καλύτερα τα πράγματα θα ξαναχτυπήσετε μου την πόρτα». Να το κάνω λίγο πιο προσωπικό εγώ. Αν γυρνάγαμε το χρόνο πίσω και χτύπαγε το τηλέφωνο του Ευκλήδη Τσακαλώτου για να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών υπό τις συνθήκες που το ανέλαβε και φαντάζομαι με πολλά ερωτηματικά για το αν πραγματικά θέλησε κάποιες από τις διαδικασίες της διερεύνησης, της συζήτησης με τους θεσμούς. Ήτανε 4 χρόνια πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας προσωπικής και συλλογικής. Είχαμε το ευτύχημα να βρεθούν 40-50 εξαιρετικά νέα παιδιά. Κανένα δεν νομίζω είναι συγγενής κάποιου, από ό,τι ξέρω, μπορεί ένας, δύο, αλλά σε αυτό που μας βοήθησαν πάρα πολύ, δώσανε την ψυχή τους για τη διαπραγμάτευση με τους τρόπους. Άρα να σας πω, τώρα θα το έκανα σίγουρα. Γιατί όταν αποφάσισα όχι να τώρα, είμαι... με τα δεδομένα όχι, τότε, ναι. Με γυρνάγαμε το χρόνο πίσω. Ναι. Να τώρα, εγώ να σας πω, το Σεπτέμβριο του 2015, αν... αν μου λέγατε ότι θα είχαμε τα επιτέγματα που είχαμε για το χρέος, για το μνημόνιο, για την ανάπτυξη, για πώς αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της τράπεζας, δεν θα σας πίστευα. Δηλαδή είχα πολύ χαμηλότερες προσδοκίες και την πήρα αυτή τη θέση. Mm-hmm. Νομίζω η κατάληξη ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα. Υπήρξαν εκπτώσεις από εσάς ό,τι αφορά θέσεις, αρχές? Προφανώς υπάρχει. Δεν έχω πει ότι είμαι ένας τσαλακωμένος αριστερός. Προφανώς υπάρχει. Αλλά τι με ρωτάτε στην άλλη όψη? Δηλαδή να κάτσω να είμαι αριστερός καθηγητής που έχει τελείως ελεύθερη, άνετη τη συνείδησή του και κάνει κριτική. Εντάξει. Ή να είμαι σε ένα άλλο αριστερό κόμμα που κάνει κριτική, που ποτέ δεν είχε εμπλοκή, δεν μπήκε μέσα στα προβλήματα. Οι εκλογές πραγματικά πιστεύετε ότι κερδίζονται? Βεβαίως. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα με τις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι βεβαίως υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει το καλοκαίρι, ότι ο κόσμος είναι πιο χαλαρός το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία αυτό που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα είναι άδεια η κάλπη το πρωί και θα γεμίσει. Αλλά έχει σχέση, ήθελα να προσθέσω σε αυτό, έχει σχέση πόσο θα γεμίσει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα εκλογικό κέντρο έχει 500-550, το κάθε ένα εκλογικό. Περίπου 500. Δηλαδή, έχει τεράστια διαφορά για μας αν είναι 200 ψηφοδέλτια, 300 ή 400. Γι' αυτό λέμε στον κόσμο της νεολαίας ότι το δικό σας μέλλον είναι, μην είσαστε αδιάφοροι, διαβάστε τα προγράμματα, ακούστε κάποιες εκπομπές και πάτε να ψηφίσετε, γιατί αν γεμίσει αυτή η κάλπη και φτάσει στα 350, 400, 450, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα. Πάνω σε αυτό, το βράδυ των ευρωεκλογών, όταν βγήκε το exit poll, το αμφισβητήσατε με ένα ωραίο χαριτολόγημα περί λουκάνικων και τι περιέχουν. Δεν θα σας ρωτήσω για τα λουκάνικα και τι περιέχουν. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα κρίσιμο που αφορά και στην κάλπη που έρχεται. Τι συνέβη και ο ΣΥΡΙΖΑ, και πιστεύω ότι ήταν ειλικρινές, έδειξε απόλυτα ευνηδιασμένος από το αποτέλεσμα? Έχετε απόσταση από την κοινωνία, είχε χαθεί το μέτρο εσωτερικά, τι ακριβώς? Κοιτάξτε, νομίζω είναι ένα συνδυασμός δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι ότι αν είσαι σε συγκεντρώσεις, είσαι σε ένα εκλογικό κέντρο και σε ψηφίζει, θα σε ψηφίσει ένας στους τέσσερις, που είναι 1.300.000, 1.400.000, καλά το λέω, 1.000.000 τόσο πρέπει να είναι, εσύ βλέπεις πάρα πολύ κόσμο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα σε ψηφίζει ένας στους τέσσερις Έλληνες, Ελληνίδες, εσύ αυτό που εισπράττεις όταν είσαι στο κιόσκι του εκλογικού κέντρου στην περιφέρεια στην Αθήνα είναι πολλοί κόσμος να έρχεται για ψηφοδέλτια. Ή το ίδιο, άρα δεν βλέπεις τι γίνεται με τόσο καθαρό μάτι. Το δεύτερο είναι ότι δεν είχαμε υπολογίσει ή μάλλον είχαμε υποτιμήσει αυτό που είπε ο κύριος Παπάς για το μέτωπο που είχε δημιουργηθεί. Ήταν δύσκολο και στη Βουλή και στην κοινωνία
όλα τα κόμματα να σε χτυπάνε και με το ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς. Δηλαδή, εγώ περίμενα από το ποτάμι, γιατί μου το ρωτήσατε, ή ο κύριος Παπάς, δεν θυμάμαι που το ρωτήσατε, γιατί δεν πήγατε με το ποτάμι αυτό. Περίμενα από το ποτάμι να έχει πιο ισορροπημένη πολιτική. Βεβαίως να κάνει κριτική και στο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει και κυρίως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είχατε απολέσει και την επαφή με την κοινωνία που περιγράφετε. Γιατί μπορεί να συνέβαινε αυτό που περιγράφετε εσείς, αλλά όταν η ανάλυση σας βασίζεται σε λάθος δεδομένα. Είναι λάθος και η προεκλογική επιλογή που κάνετε. Να το κάνετε δημοψήφισμα, για παράδειγμα, δημοψηφισματικού χαρακτήρα, τις ευρωεκλογές. Ναι, αλλά άμα δεν το είχαμε κάνει αυτό, μπορεί να είχαμε και μεγαλύτερη ήττα. Το βασικό, νομίζω, όμως, που δεν έχουμε αναφέρει, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν 7 χρόνια συνέχεια νίκες. Δηλαδή και το 12 το θεωρώ νίκη. Δηλαδή το πας 3 στο, στο 12, στο 17 και μετά πας στο 27, παρόλο που χάνεις για ένα ακόμα. Δεν είχε χάσει και τίποτα. Ένας κόσμος είπε αρκετά. Δηλαδή ήταν και αυτό που δεν το πιάνεις εύκολα αυτό. Δηλαδή όταν έχεις κερδίσει τόσες εκλογικές αναμετρήσεις, κάποια στιγμή κάποιος θα πει αρκετά. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος, το έχω εντοπίσει. Μιλάω από το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, το ευρύτερο. Υπάρχει κόσμος που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Που δεν πιστεύει ότι αυτό που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές θα είναι προς όφελός του. Ωστόσο, μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία για να φύγετε εσείς. Αυτός ο κόσμος όπως έγινε, όμως. Όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, έτσι. Όπως έγινε και το 2014. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά. Ναι, Δημοκράτες που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για να φύγει η Νέα Δημοκρατία τότε. Έχω την εντύπωση ότι στην επικοινωνία μερικά πράγματα που σας είπα σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρουν ένα κομμάτι από αυτόν τον κόσμο που περιγράφεται. Δηλαδή, ένα κομμάτι αυτού του κόσμου δεν νομίζω ότι ξέρει πόσο έχουμε προσπαθήσει να θωρακίσουμε το κράτος από αυτό. Που να φταίμε κι εμείς. Δεν το σχολιάζω. Μπορεί. Κοιτάξτε, είχαμε 3 χρόνια μνημόνιο που οι ειδήσεις ήταν θα κλείσει, δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, οι θεσμοί ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, θα μπει ο κόφτης, θα μειωθούν οι συντάξεις. Μέσα σε όλο αυτό η δουλειά μυρμηγκιού που γινότανε από το θεανό φωτίου στα κοινωνικά επιδόματα μέχρι στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη από και τον κύριο Καλογύρου αλλά και πριν και από τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο. Αυτή η δουλειά μυρμηγκιού δεν είναι εύκολο να επικοινωνηθεί. Φταίει και το γεγονός ότι έχετε δαιμονοποιήσει τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Έχετε ανοίξει μέτωπα με τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ότι κάθε δράση υπάρχει, προκαλεί αντίδραση. Όταν βλέπω κάποια μέσα, δεν σου αφήνουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα από μια εφημερίδα. Έχω στο Υπουργείο μια ομάδα με τη Γενική Γραμματέα που προσπαθεί επί 3 χρόνια, συντονίζοντας όχι το Υπουργείο μου, αλλά 10 άλλα Υπουργείο, 5 οργανισμοί, για να πάρει καλή αξιολόγηση η Ελλάδα στο θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα, αυτό το έργο, γιατί αν έχεις κακό βαθμό, δεν έρχονται επενδυτές. Γιατί έχουν κάποιους κανόνες που λένε αν μπορείς να επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Αυτό το γιγάντιο έργο που έγινε από το Υπουργείο μου με τον συντονισμό αυτό τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα με φοβερά καλό βαθμό. Ξέρετε τι γράφανε οι εφημερίδες. Αυτό η αξιολόγηση έγινε στον Ορλάντο της Φλόριντα. Ξέρετε τι λέγανε οι εφημερίδες. Λέγανε οι εφημερίδες ταξίδια των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ μέχρι το τέλος. Πώς να δημοτοποιήσεις αυτή την εφημερίδα. Ταξίδια, δηλαδή απαξίωσαν τη δουλειά όχι μόνο της Γενικής Γραμματέας, αλλά δεκάδες παιδιά και δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και μετακλητοί που είχαν το άγχος 3 χρόνια να μην έχουμε κακό βαθμό για να εμποδιστούν οι επενδύσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος αυτή τη εφημερίδα. Μια διαρκής παρουσία στελεχών της κυβέρνησης σε όλα τα μέσα, ακόμα και τα μέσα που περιγράφεται, που σας αντιπολιτεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο, θα είχε αποτέλεσμα επ' αυτού. Δεν το ξέρω.
αλλά είμαι πολύ καχύποπτος. Δηλαδή βλέπω στην Ελλάδα. Και το πάω λίγο παραπέρα εγώ. Εγώ θα είμαι λίγο πιο επιθετικός. Θα το πάω λίγο παραπέρα από εκεί που το πάτε εσείς. Μήπως το εμπάργκο στο Sky θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει τελειώσει. Τώρα δεν το θέλω να το σχολιάσω. Έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο που είναι από την Καθημερινή και τον ίδιο όμιλο. Απλώς ρωτάω τον κόσμο να δει το Sky και αν θεωρεί ότι αυτό που βλέπει έχει ίχνος προσπάθειας ισορροπίας. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Εγώ να σας πω, όταν ήμουν αριστερός και ο Τάσος θα πει πραγματικά αριστερός παλιά, στην Αγγλία διάβαζα και το Daily Telegraph, που είναι δεξιά εφημερίδα, πιο δεξιά από το Times, η οποία ήταν εξαιρετική δημοσιογραφική εφημερίδα. Και το διαβάζαμε γιατί οι ειδήσεις ήταν εξαιρετικές, φοβερούς δημοσιογράφους. Οι μέσες σελίδες που είχαν γνώμη ήταν για πέταμα για μας τους αριστερούς. Αλλά υπήρχε αυτή η διάκριση. Εδώ η είδηση, εδώ το σχόλιο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Ξέρετε ότι κάνετε αυτό, συγγνώμη, κάνετε αυτό που κάνει και ο Τραμπ στην Αμερική. Και αυτός έχει δαιμονοποιήσει όλα τα μέσα. Σχεδόν όλα τα, εκτός από το Fox, όλα τα άλλα μέσα ενημέρωση τα θεωρεί ότι τον υπονομεύουν, συνομωτούν εναντίον του. Όχι, εγώ. Ωραία. Το ακούω αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και ένα επικίνδυνο φαινόμενο που το έχουμε δει στη Λατινική Αμερική, όπου ο κυρίαρχος πόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι το αντιπολιτευόμενο κόμμα, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ έχουμε ένα πραγματικό κοινό. Και άρα. Τα δεδομένα εκεί, κύριε Υπουργέ, όμως μην τη βάλουμε τη Λατινική Αμερική σε τραπέζι. Διαφωνώ. Είναι άλλα τα δεδομένα. Διαφωνώ εκεί, εγώ διαφωνώ και οι εφημερίδες στην Ιταλία και στην Ελλάδα αρχίζουν και παίζουν πάρα πολύ παρόμοιο ρόλο. Μάλιστα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Κοιτάξτε, γιατί οι αριστεροί είναι υπέρ της ισότητας και όχι δεν το θεωρούν σαν τον κύριο Μητσοτάκη φυσικό φαινόμενο. Το θεωρούμε γιατί όταν υπάρχει μεγάλη ανισότητα στο πλούτο και στο εισόδημα, οι πλούσιοι άνθρωποι μετατρέπουν το χρήμα. Δεν μας πειράζει εμάς να έχουν το κότερό τους, να πηγαίνουν σε ακριβά ξενοδοχεία, να ξοδεύουν τα λεφτά τους στο κασίνο. Μας πειράζει όμως πάρα πολύ να μετατρέπουν αυτό το χρήμα και αυτό το πλούτο σε πολιτική εξουσία. Μάλιστα. Αυτό μας ενοχλεί. Εκεί, λοιπόν, πάντως μην το συνεχίσουμε γιατί πρέπει να πάμε στο. Μισή φράση μόνο. Είναι άλλο όμως πράγμα να βάλετε εσείς τους όρους και τα όρια που αυτή η οικονομική εξουσία μπορεί να έχει πολιτικές απολύξεις. Και άλλο πράγμα να βάζετε όρους εμπάργκο και άρνηση συμμετοχής σε ένα κανάλι που έχει την άποψή του, σε μια εφημερίδα που έχει την άποψή του. Όχι, η άποψη δεν με πειράζει εμένα. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά θέλω ειδήσεις. Αν δεν υπήρχε η αίσθηση ότι αναζητούσατε έναν εχθρό γιατί σας τροφοδοτούσε αυτή η αντιπαλότητα, δεν αναφέρομαι προσωπικά. Εγώ δεν θεωρώ το Sky εχθρό μου. Θεωρώ όμως ότι δεν. Και μάλιστα για δεν έχει τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Μια είδηση η οποία επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, 10 μέρες μετά έγινε ακριβώς ότι το εμπάργκο έγινε για μια συσσόρευση πραγμάτων. Ως αφορμή, είπα εγώ, την είδηση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Τη δεύτερη και τελευταία για απόψε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος. Θες να εστιάσεις στην αξιοπιστία, τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη, τότε κοιτάς μόνο κλιματιστικά Mitsubishi Electric. Κλιματισμός που υπερέχει με την πρώτη ματιά, με την εγγύηση του ομίλου Τουρνικιώτη. Μακάρι να συναρμολογούσα μια ντουλάπα. Μακάρι να περίμενα να φορτίσει το κινητό μου. Μακάρι να είχα κολλήσει στην κίνηση. Ford Kuga SUV. Η ζωή είναι έξω. Εσύ? Για μπαλκόνι, πέργολα, γκαράζ. Για βεράντα, κήπο, πισίνα. Κόσπικο. Φυσικός φωτισμός, εξαερισμός. Έχεις χορό, έχουμε τη λύση. Κόσπικο. Τώρα στα Χοντρό Σέντερ. Επώνυμα αρώματα και μακιγιάζ έως 50%. Χοντρό Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Να ξέρετε, έχετε πάρει πολύ καλό κλιματιστικό. Είδες που σου είπα ότι το όνομα έχει μεγάλη σημασία. Inventor.
Το όνομα στο κλιματισμό έχει 10 χρόνια εγγύηση, Wi-Fi, ενεργειακή κλάση α3+ και ιονιστή. Inventor. Ζήσε την τεχνολογία του αύριο. Η Ορθόδοξη Αλήθεια τιμά τον μέγιστο των Αποστόλων και θεμελιωτή του Χριστιανισμού με ένα μοναδικό βιβλίο σε πρώτη έκδοση. Η ζωή και το έργο του Παύλου των Εθνών και οι ιερές παρακαταθήκες του. Μόνο με την Ορθόδοξη Αλήθεια. Πιο δίκαιη φορολογία. Αλλά και πιο αλληλέγγυα κοινωνία. Θέλω ανάπτυξη για τον καθένα. Αλλά και δωρεάν παιδεία για όλους. Θέλω ιδιωτική ζωή. Αλλά και δημόσια αγαθά. Θέλω δασκάλους για τα παιδιά μου. Γιατρούς για τους γονείς μου. Νοσοκομείο για το νησί μου. Θέλω να κοιτάζω έξω. Αλλά να ηρεμήσω μέσα μου. Και τώρα μπορώ. Και τώρα μπορώ. Όλοι μπορούμε. Σε αυτές τις εκλογές επιλέγουμε. Πάμε όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του. Τώρα αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Ο Ιάσονας, οι Αργοναύτες και η Εκστρατεία στην Κολχίδα, αλλά και οι Επτά Επιθήβας έρχονται αυτό το Σάββατο στα Παραπολιτικά. Ελληνική μυθολογία από την εκδοτική Αθηνών. Μη χάσετε το νέο σκληρόδετο τόμο για τις δύο μεγάλες πανελλήνιες εκστρατείες. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Η μαγεία των μπαλέτων Μπεζάρ 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο. 5 δημιουργοί και 60 χορευτές συναντιούνται για δύο μοναδικές παραστάσεις στους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Να είστε εκεί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο μέρος της απόψινής εκπομπής με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλό, τον Τάσο Παπά και Γιώργο Τερζή. Πάμε γρήγορα για το χρόνο που μας απομένει και θέλω να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Εγώ να δεχθώ ότι αυτό που ευελπιστείτε είναι ικανό η ανατροπή δηλαδή και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές. Ακόμα και έτσι πρέπει να ανοίξει την επόμενη μέρα. Θεωρώ δεδομένο ότι αν δεν συμβεί αυτό θα ανοίξει μια κουβέντα για το τι πήγε λάθος, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και τι ακριβώς πρέπει να συμβεί, πού πάμε, πού θα βαδίσουμε. Αν δεν συμβεί όμως, αν κερδίσετε τις εκλογές, πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα έτσι και αλλιώς με δεδομένο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μα ένα σοβαρό κόμμα πάντα πρέπει να κάνει αυτές τις αναζητήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή και η αναπτυξιακή μας πολιτική, που είναι η πρώτη φορά από η χώρα που έχει μια σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική που μπορεί να τη διαβάσετε από το διαδίκτυο, και οι πολιτικές θέσεις συνεχώς πρέπει να ανανεώνονται, παίρνει καινούργια πράγματα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα που δεν μου βάλατε, ήταν για την νεολαία που δεν επικοινωνούμε τόσο καλά. Νομίζω κανένα ακόμα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν επικοινωνεί με την νεολαία. Παρόλο που η νεολαία κάνει θαυμάσια πράγματα. Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί τι πράγματα κάνουν στον πολιτισμό, στο θέατρο, στη μουσική. Και πρέπει να βρεις μια γλώσσα να επικοινωνήσεις, όχι με διδακτικό τρόπο. Συνεχώς γίνονται καινούργια φαινόμενα που πρέπει να τα αναλύσεις, να τα ενσωματώσεις, να δεις πώς με τη δική σου ιδεολογία και την δική σου ιδεολογική σκοπιά μπορείς να βοηθήσεις την κοινωνία, αλλά να ακούσεις συγχρόνως. Αυτό το θεωρώ είτε νίκη είτε ήττα, ό,τι δεν το συζητάμε. Και αν υπάρχει ήττα, και αν η ήττα είναι με μια διαφορά μεγάλη, όπως την προηγούμενη φορά, ίσως κατά τι λιγότερο, εκεί ανοίγει διαφορετικά η κουβέντα για την επόμενη μέρα. Προφανώς μια ήττα δημιουργεί μεγαλύτερο προβληματισμό, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς νιώθουμε άνετα σε αυτές τις εκλογές και γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά ότι έχουμε αποφύγει τη βασική στρατηγική του Κινάλ, του Ποταμιού και της Νέας Δημοκρατίας, η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Από πουθενά δεν φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτός διαχειρίστηκε μνημόνιο, θα έχει την πολιτική συνέπεια που είχαν τόσα και τόσα κόμματα που κάνουν το ίδιο πράγμα. Άρα δεν θα τεθεί θέμα ηγεσίας, λέτε. Όχι. Όχι. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Ούτε είναι εφικτό, ούτε είναι επιθυμητό. Εγώ νομίζω ο Αλέξης, αν ιτηθεί, που δεν το πιστεύω, θα είναι η πρώτη του ήττα μετά από 7 χρόνια. Νομίζω έχει όλη την ικανότητα να το αντιμετωπίσει αυτό. Και όταν με το καλό θεωρεί ότι έχει, μετά από αρκετά χρόνια, έχει τελειώσει η πολιτική του καριέρα, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιος
από τα νέα παιδιά, είτε για αυτά που σας είπα για τη διαπραγμάτευση, είτε και κομματικά στελέχη. Δηλαδή δεν έχουν τα άλλα κόμματα ανθρώπους σαν αυτά τα νέα παιδιά. Ακόμα και άνθρωποι που είναι μόνο που είναι στο κόμμα. Η Ράνια Ισβίγκου είναι η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό σε αυτό. Η Ακτσόγλου, ο Χαρίτσης, ο Λιάκος. Είναι μια νέα γενιά που νομίζω ότι το κόμμα σε μια επόμενη φάση θα τους ανήκει. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι το εκλογικό σας ποσοστό, όποιο και αν είναι, μεταξύ 25 και 30, ας πούμε τώρα, έτσι, για την συνέχιση της κουβέντας, δεν έχει αντιστοίχηση σε κομματικό επίπεδο. Δηλαδή δεν υπάρχεται, εντός εισαγωγικών τώρα δεν υπάρχεται, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στα συνδικάτα. Ενώ είστε ένα κόμμα που έχετε μια εκλογική επιρροή της τάξης του 25 με 30%, το κομματικό σας δυναμικό είναι το κομματικό δυναμικό και του κόμματος που έχει 3-4%. Όχι, αυτό δεν βοηθάει βέβαια. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Δεν ίσως είναι και επειδή ήμασταν διακυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν είναι όπως. Μια άνω τελεία για να θρήσω στην ερώτηση ακριβώς του Τάσου. Υπάρχει η ανάγνωση που λέει ότι αν υπάρξει μια ήττα. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρεθεί στη διακυβέρνηση που του έδινε με τον όποιο τρόπο τη δυνατότητα να έχει ακροατήριο, αυτό που περιγράφει ο Τάσος, ότι μπορεί εκεί να τον δούμε να αποδυναμώνεται, να σβήνει, επειδή ακριβώς δεν θα έχει στα χέρια του άλλου τύπου δίκτυα, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, που είναι υποκειμενικά, πράγματα που δεν κάναμε καλά στη τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε σχήματα με διάρκεια, είτε πάνε καλά είτε δεν πάνε καλά. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα που συζητούνται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει μια κρίση του κομματικού φαινομένου παντού. Και στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Αν θέλετε, την πραγματική μου άποψη είναι ότι για αυτή τη φάση του καπιταλισμού δεν έχουμε βρει το τρόπο που ένα κόμμα πρέπει να λειτουργεί με ανοιχτό τρόπο, να ο κόσμος να το ευχαριστιέται όταν μπαίνει σε αυτό το κόμμα, να το θεωρεί δημιουργικό, να δίνει χώρο σε παρεμβάσεις, σε πρωτοβουλίες. Αυτό όμως δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα πρόβλημα είναι γενικά σε όλη την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή είναι αποτέλεσμα της κρίσης των προηγούμενων κομμάτων. Δεν θα έπρεπε να βιώνει την κρίση τόσο έντονα. Κατανοώ αυτό που λέτε, ότι ποιο είναι το νέο κόμμα σε αυτή τη νέα εποχή. Αλλά εσείς είσαστε θεωρητικός, είσαστε. Εντάξει, όμως δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό όταν πας από 3% 4,7% πόσο ήμασταν στις εκλογές του 9, δεν θυμάμαι τώρα, και πας στο 34-36%. Δεν είναι λογικό αυτό να χρειάζεται μια περίοδο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος σοβαρός. Να μετεξελιχθείτε σε ένα κόμμα προσωποπαγιές, αρχηγικό. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι πολλοί κόσμος ψηφίζει Τσίπρα και όχι ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχω ζήσει αρκετούς ηγέτες της αριστεράς. Ο Αλέξης είναι αρκετά συλλογικός. Δηλαδή σε αυτή την καμπάνια, για παράδειγμα, υπάρχει μια επιτροπή με 10 μέλη, 7 ΣΥΡΙΖΕΙ, 3 από την Συμμαχία, που κάθε πρωί συναντιόμαστε, συζητάμε για την καμπάνια. Δηλαδή δεν το θεωρώ ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ότι υπήρχε μια αδυναμία στο κόμμα όταν τόσα στελέχη πήγαν στην κυβέρνηση, γιατί δεν είχαμε, και όπως το είχατε πει και εσείς πριν στην προηγούμενη ερώτησή σας πριν από το διάλειμμα, ότι αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα στο κόμμα. Προφανώς είναι προφανές αυτό. Και θα είναι μέσα από τους στοχασμούς, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, που είπατε. Δηλαδή, μέρος της συζήτησης που θα πρέπει να γίνει και στο κόμμα και κάποιο νέο συνέδριο είναι πώς βλέπουμε τα οργανωτικά προβλήματα, που ποτέ δεν είναι οργανωτικά, είναι πάντα πολιτικά και είναι πάντα πώς δημιουργείς τη συμμετοχή. Αλλά νομίζω στην αριστερά η συλλογικότητα είναι πολύ συστατικό στοιχείο. Και αν το συγκρίνουμε με άλλα κόμματα, δηλαδή δεν υπάρχει όπως η Νέα Δημοκρατία Βαρονάτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό, δηλαδή, που έχω ζήσει εγώ ως αντιπολίτευση, δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία συλλογική λειτουργία στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ούτε ανάμεσα στα δύο κόμματα, ούτε στο κάθε κόμμα. Λοιπόν, δηλαδή, εμείς είμαστε τελείως διαφορετικό πράγμα. Ένα ερώτημα ο καθένας. Θα ξεκινήσω πρώτος. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ζητήσω
να κοιτάξετε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης και αν σας έλεγε ένας πολίτης, το μεταφέρω εγώ το ερώτημα, τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα, δύο-τρία σημαντικότερα και τα δύο-τρία σημαντικότερα λάθη που αναγνωρίζετε στη διακυβέρνησή σας. Το ένα σημαντικότερο, σημαντικότατο ήταν ότι έχουμε ένα μοντέλο για την ανάπτυξη όπου τα εργασιακά δικαιώματα και οι συλλογικές συμβάσεις και ο κόσμος εργασίας είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Mm-hmm. Το δεύτερο επίτευγμα θα είναι ότι δημιουργήσαμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε φοροελαμφρύνσεις και το κοινωνικό κράτος. Και το τρίτο, ότι δημιουργήσαμε αυτό που αρχίσαμε τη συζήτησή μας και το επαναλάβω, ένα πλαίσιο όπου οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα έχουν κάποια έννοια. Ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας, έχουμε το διάδρομο που μας έδωσε η ελάφρυνση του χρέους, να είμαστε μια... Και τα δύο πράγματα που δεν... Τα αρνητικά είναι αυτό που είπα για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάποιους τομείς. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσος και Γιώργος, μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού στην Ελλάδα? Και το ερώτημα του Γιώργου επίσης. Να το απαντήσετε. Όχι. Επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος, θα ρωτούσα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Θα ρωτούσα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Νομίζω πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σαν πάμε σε κάποια χρόνια σε εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική. Γιατί εκεί μπορεί να υπάρχουν διάφορα κόμματα που είναι κεντρώα, κεντροαριστερά. Έχοντας δώσει τη μάχη της οικονομίας, αν απαιτείτο, να το πάω εγώ έτσι, αν απαιτείτο, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει κάλπη, αν υπάρξουν επόμενες εκλογές θα είναι με απλή αναλογική. Αν απαιτείτο, έχοντας δώσει εσείς τη μάχη της οικονομίας, θα λέγατε όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν μπορώ να σκεφτώ συνθήκες αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε να κάνουμε συμμαχία με τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό οι διαχωριστικές γραμμές είναι τόσο σαφείς για πρώτη φορά μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αν δεν ήταν τόσο σαφείς, αν λέγαμε περίπου τα ίδια πράγματα, αν είχαμε τις ίδιες κοινωνικές αναφορές ή παρόμοιες κοινωνικές αναφορές, θα μπορούσα να απαντήσω πιο θετικά στην ερώτηση. Αλλά ακριβώς επειδή το διακύβευμα είναι τόσο σοβαρό, οι διαχωριστικές γραμμές είναι τόσο σαφείς, δεν μπορώ να απαντήσω με ένα θετικό τρόπο. Εδώ θα έθετα το αυτονόητο ερώτημα που καταλαβαίνουν οι συναδελφοί ποιο είναι, αλλά δεν έχω το χρόνο από το κοντρόλ. Πρέπει να κλείσουμε. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποψινή κουβέντα που είχαμε. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Τερζή και τον Τάσο Παπά. Να πούμε ότι είναι στο βόρειο τομέα στη Β' Αθήνας, έτσι, γιατί έχουν κοινά όλα. Πλέον πρέπει να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το βράδυ με φόκους αυτή τη φορά και Πάνο Ρίγα και τώρα Μπακογιάννη. Καλό σας βράδυ.